Με ελάχιστους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, η λύση της κάλυψης των κενών με αναπληρωτές είναι μονόδρομος. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, οι προσλήψεις που έγιναν δεν ήταν ανάλογες των αναγκών, ωστόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μιλά για επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων. Στην πρώτη φάση των αναπληρωτών ήρθαν περίπου στην γενική, στην γενική αγωγή 85 περίπου συνάδελφοι σε σύνολο 120 που έχουμε ζητήσει. Και στην ειδική γύρω στους 55 συναδέλφους σε σύνολο περίπου 80 που είχαμε ζητήσει. Τα υπόλοιπα κενά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν με τη δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών που θα αρχίσει στις 20 Σεπτεμβρίου. Θα δοθεί προτεραιότητα στα πανελλαδικά μαθήματα, στα δυσπρόσιτα σχολεία και τα απομακρυσμένα και στα σχολεία που είναι υποστελεχωμένα. Από φέτος η διαδικασία των προσλήψεων αναπληρωτών αλλάζει και έτσι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν από την προσεχή Δευτέρα να δηλώσουν την επιλογή τους μεταξύ των σχολείων στα οποία υπάρχουν κενές θέσεις, να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια με μήνυμα στο κινητό τους θα ενημερωθούν για το πού θα πρέπει να παρουσιαστούν από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Θα πάνε εκεί να κάνουν την κατάσταση των δικαιολογητικών, αφού έχουν όμως, αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι πρέπει να έχουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό πρόσφατης νόσησης, είτε βεβαίωση εργαστηριακού τεστ που να είναι 72 ώρες πιο πριν. Την περσινή σχολική χρονιά στα σχολεία των Χανίων τοποθετήθηκαν περί τους 400 αναπληρωτές. Φέτος υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους θα είναι μειωμένος. Σε κάθε περίπτωση, οι συνδικαλιστές της εκπαίδευσης εκτιμούν ότι η πραγματική εικόνα θα φανεί με το άνοιγμα των σχολείων.